είδατε. Καλώς ήρθατε στο Quiz of the Show. Ένα χειροκρότημα για εσάς που τα καταφέρατε και μας κάνετε παρέα κάθε εβδομάδα εδώ στο στούντιο. Και εσάς φυσικά που μας βλέπετε από το σπίτι, από όλη την Ελλάδα και από την Κύπρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθείτε. Είμαστε εδώ στο πιο γρήγορο τηλεπαιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης. Μαθαίνουμε, διασκεδάζουμε. Έχουμε ένα καταπληκτικό παίκτη. Το Χρήστο έχει κάνει τρεις νίκες. Έχει βάλει στο προσωπικό του πουγγί 550 ευρώ και το πουγγί του Quiz of the Show αυτή τη στιγμή έχει 9.000 ευρώ. Θα τον φέρουμε στην παρέα μας να δούμε πώς θα συνεχίσει. Άλλες δύο νίκες και αντιμετωπίζει Quiz Master. Αναμένουμε να δούμε αν θα τα καταφέρει. Δώστε την αγάπη σας. Πάμε να το φέρουμε μέσα. Χρήστος! Καλώς ήρθες, Χρήστο. Γεια σου, Λαύρο. Πώς θα πάμε? Σούπερ. Βλέπω καταπληκτική μπλούζα. Έτσι, Apollo 13. Έτσι. Βέβαια, έτσι που σου βάλαν το μικρόφωνο είναι το Apollo 3. Σου κρύψανε 10, είναι το λιγότερο γνωστό από όλο 3. Δεν μας κοιτάζει. Και από κάτω, από πάνω, συγγνώμη, γράφει failure is not an option. Αυτό δεν είναι απλά ένα, είναι statement για όσους μας βλέπουν που θέλουν να παίξουν εδώ στο Quizdom. Για τους πίσω εδώ, σαν να λες τελείωσε, εγώ θα μείνω. Ο καλύτερος σας νικήσει. Πάρα πολύ ωραία. Άμα είναι και χάνεις, μπορούμε να φέρουμε μια ειδική αποστολή να σε βοηθήσει. Γιατί failure is not an option. Καταπληκτική ταινία. Σ' άρεσε? Ναι, είχε. Είχε έτσι. Ψωμί. Είναι ωραίο γιατί είναι μια ταινία που ουσιαστικά είναι μια αποτυχημένη αποστολή, αλλά σε κρατάει γιατί πραγματικά θέλεις να γυρίσουν. Να γυρίσεις πίσω. Αυτό είναι το μείζον. Αυτό. Tom Hanks, πολύ ωραία ταινία. Έπαιζε και ο. Ορίστε. Kevin Bacon. Kevin Bacon επίσης. Kevin Bacon είναι στο ποιός, ο οποίος δεν έχει εκτιμηθεί αρκετά. Κάνει κάτι ρόλους λίγο άχαρους κάποιες φορές. Κακούς. Κακούς, ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, όπως είπα και πριν, 9.000 ευρώ στο πουγγί του Quizdom The Show και 550 ευρώ το δικό σου προσωπικό πουγγί. Είσαι δύο νίκες μακριά από το 5, που είναι σημαντικός αριθμός γιατί εκεί παίρνεις 500 ευρώ δικά σου και έχεις την ευκαιρία να αντιμετωπίσεις και το Quizmaster. Πιστεύω θα τα καταφέρουμε γιατί failure is not an option. Θα δείξει. Πάμε να διαλέξουμε τον πρώτο σου αντίπαλο για σήμερα. Και δεν πάμε. Έρχομαι. Πάμε. Από εδώ. Έχουμε σιγά σιγά αρχίσει και αδειάζουμε τις κερκίδες πίσω. Τρία άτομα από εδώ και τέσσερα άτομα από εκεί. 10 δευτερόλεπτα όπως πάντα για σένα. Ξεκινάνε τώρα. Όπως το είπες, οι γνωστοί οι άγνωστοι σε περιμένουν. Και οι παλαιότεροι είναι από εκεί που θυμάμαι. Οι παλαιότεροι νομίζω και εγώ ότι είναι το 6, 7 και το 8. Το 6. Το 6. Τέλεια, τα έχουμε τουλάχιστον πολύ ωραίες μπλούζες. Έχεις εσύ Apollo 13, έχει αυτός κάτι με peanuts και άμα βλέπω καλά έχει και ένα όπλο στην μπλούζα του. Οπότε παίζει να γίνει σωστή μάχη. Ένα χειροκρότημα για το νούμερο 6, να είσαι στην παρέα μας. Καλησπέρα, Λεωνίδα. Γεια σου, Λεωνίδα. Από εδώ είναι ο Χρήστος. Γνωρίζετε οι δύο άνθρωποι με τις cool blues. Για κάποιο λόγο αυτό εδώ το είδα σαν όπλο από μακριά. Νομίζω ότι είναι σκανδάλι. Όχι, δεν είναι. Είναι ένα πλάσμα και γράφει Peanuts Fight. Ένα πλάσμα, είναι ο. Ποιος είναι ο Σνούπι. Ο Σνούπι είναι. Το βρήκε. Το βρήκε. Πάρα πολύ. Πολεμάει τον Τζάρλι Μπράουν. Τον Τζάρλι Μπράουν. Πάρα πολύ. Με τι ασχολείσαι? Εργάζομαι σε μια εταιρεία με ηλεκτρονικά. Στο εμπορικό τμήμα. Πολύ ωραία. Είσαι καταγωγή Αθήνα. Αθήνα γεννήθηκα και μεγάλωσα. Καταγωγή και δύο μου γονείς από Κρήτη. Τέλεια. Κρήτη, πάρα πολύ ωραίο μέρος. Έχεις κανένα μέρος να μοιραστείς μαζί μας που δεν ξέρει ο πιο πολύς κόσμος για την Κρήτη? Καμία κρυφή παραλία, κανένα hot spot? Δεν θα ήθελα να το μοιραστώ. Θα το μάθουν κι άλλοι και μετά θα χάσει την έρευνα. Θες να μου το πεις μετά όμως? Ναι, μετά. Εντάξει, μην είναι αυτά που βγαίνουν τα άρθρα που λες, τα 10 κρυφά μυστικά που βγαίνουν εδώ και 20 χρόνια και τώρα τα ξέρουμε όλοι, έτσι. Ναι. Τι 10 καλύτερες, πιο κρυφές παραλίες της Αττικής. Και δεν υπάρχει πλέον καμία κρυφή. Πας του χρόνου και έχει γεμίσει. Τελείωσε, ναι, αυτό ήταν. 9 κατηγορίες θα εμφανιστούν εδώ, όπως πάντα, και εσείς θα διαλέξετε δύο καθένας. Ξεκινάμε σε ένα Χρήστο που στη θέση του οδηγού και πάμε ένα λαξ. Να δούμε τις 9 κατηγορίες για το πρώτο μας παιχνίδι. Έχουμε λέξεις αθλητικά, επιστήμη, πολιτική, μουσική, σώμα και υγεία, τέχνες, φαγητό και γεωγραφία. Ξεκινάμε με σένα, Χρήστο, και την πρώτη σου κατηγορία. Πολιτική. Πολιτική. Απαντάς, Λεωνίδα, με τι? Θα διαλέξω τις λέξεις. Λέξεις. Άλλη μια κατηγορία, Χρήστο. Αθλητικά. Αθλητικά. Και τελευταία κατηγορία για αυτό το παιχνίδι. Λόγω της ώρας θα διαλέξω και το φαγητό. Τέλεια. Φαγητό είναι πάντα καλό σαν κατηγορία. Ταιριάζει με όλες τις ώρες, θα έλεγα. Από τις αγαπημένες μου κατηγορίες. Αγαπημένο φαγητό? Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο. Όλα, τα πάντα. Αγαπημένο delivery? Αγαπημένο delivery. Πίτσα, αυτό που... σουβλάκι. Αυτό που έρχεται γρήγορα. Αυτό που έρχεται γρήγορα, όχι αυτό που το παίρνεις και σου λέει είμαι στο δρόμο. Πάντα το delivery είναι στο δρόμο. Όσο και να έχει αργήσει, το δρόμο είναι εδώ. Αγαπημένο φαγητό? Μακαρόνια με κιμά. Τέλειο, τέλειο. Παίξαμε στο προηγούμενο επεισόδιο το βίντεο κλιπ του Σάκη Ρουβά. Και άλλο επίσης καταπληκτικό τραγούδι του Σάκη Ρουβά. Ναι, ναι.
Ό,τι πείτε. Ό,τι πείτε. Νιώθω ότι αρχίζω και σε εκνευρίζω λίγο με το Σάκη. Όχι, διαφορία. Πάμε να δούμε τις τέσσερις κατηγορίες. Πολιτική, λέξη, αθλητικά και φαγητό. Έχουμε πάντα 10 δευτερόλεπτα στη διάθεσή μας για κάθε ερώτηση και επαλήθευση γίνεται στο τέλος. Καλή επιτυχία, εύχομαι και στους δύο. Και θερμό χειροκρότημα από το κοινό μας. Να είστε καλά. Πάμε πολιτική. Πρώτη ερώτηση. Ποιο υπουργείο είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο των κληρώσεων του Τζόκερ? Δεύτερη ερώτηση. Πώς λέγεται το κόμμα της Μαρί Λεπέν? Τρίτη ερώτηση. Ποια υπηρεσία είναι γνωστή και ως The Company? Τελευταία ερώτηση. Από ποιο βασιλιά της Σουηδίας παρέλαβε το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1979 ο Οδυσσέας Ελίτης? Τέλος κατηγορίας, πάμε να κάνουμε επαλήθευση. Πολιτική είναι η κατηγορία που παίζαμε. Και η πρώτη ερώτηση σε αυτή την κατηγορία. Ψάχναμε ποιο υπουργείο είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο των κληρώσεων του Τζόκερ. Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού απαντήσατε. Αφήσατε παιδείας, υγείας και οικονομικών απ' έξω. Για να δούμε τι θα πει η επαλήθευση. Σωστό. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού είναι υπεύθυνο. Υπουργείο Οικονομικών παίρνει μετά τους νικητές και τους χρόνια φορολογία. Έτσι πάει. Άμα δεν το ξέρανε, έπρεπε να είχαν πάει στο Υπουργείο Παιδείας. Και άμα πάθουν κάτι μετά το σοκ, Υπουργείο Υγείας. Όλα καλυμμένα. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Πώς λέγεται το κόμμα της Μαρί Λεπέν? Εθνικό μέτωπο απαντήσατε. Ωραίο θα ήταν εθνική υπόθεση. Έτσι. Μ' αρέσει ακόμα. Προσωπική εθνική υπόθεση. Προσωπική εθνική υπόθεση. Μεταξύ μας. Μετά είναι ταινία James Bond. Ακριβώς, είναι λίγο ταινία James Bond, έτσι. Πάμε να δούμε ποια είναι η σωστή απάντηση. Σωστό, εθνικό μέτωπο πόντος και στους δύο. Ο πατέρας της έχει ιδρύσει αυτό το κόμμα. Τρίτη ερώτηση. Ποια υπηρεσία είναι γνωστή και ως The Company? Χρήστο, απάντησε CIA. Και Λεωνίδα, απάντησε Interpol. Μας πήγες προς την Ευρωπαϊκή. Τι είναι, η Ευρωπαϊκή, δεν είναι αυτή? Ευρωπαϊκή, το Ευρωπαϊκό FBI, στο πούμε. Το Ευρωπαϊκό FBI, ομοσπονδιακή, πάρα πολύ ωραία. Εταιρεία είχαμε και στην Ελλάδα. Την είδαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Τη φιλική εταιρεία, The Company. Έτσι. Για να δούμε, CIA ή Interpol. Σωστό, CIA, οπότε πηγαίνει σε σένα. Πάμε στην επόμενη και τελευταία ερώτηση για αυτή την κατηγορία. Από ποιον βασιλιά της Σουηδίας παρέλαβε το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1979 ο Οδυσσέας Ελίτης? Χρήστο, απάντησες Κάρολο Γουστάβο και Λεωνίδα Σκέτο Γουστάβο. Για να δούμε. Κάρολο Γουστάβο, άλλος ένας πόντος πηγαίνει σε σένα, Χρήστο, και πάμε να δούμε το σκορ μετά από την πρώτη μας κατηγορία. Έχουμε για άλλη μια φορά σωστή τετράδα, Χρήστο. Ξεκινάμε δυναμικά. 4 για σένα, 2 για τον Λεωνίδα. Μικρή διαφορά, 2 πόντι. Η επόμενη κατηγορία είναι λέξη, είναι δική σου. Πάμε να παίξουμε την πρώτη ερώτηση. Σε ποιο ιδίωμα ανήκει η λέξη μπαλαούστρο? Δεύτερη ερώτηση. Τι σημαίνει η λέξη ιρκτή? Τρίτη ερώτηση. Ποιο πτηνό λεγόταν κάποτε σκολόπαξ? Και πάμε στην τελευταία ερώτηση. Από ποιες αγγλικές λέξεις προέρχεται η συντομογραφία LOL? Τέλος κατηγορίας, πάμε να κάνουμε επαλήθευση. Λέξεις είναι η κατηγορία, παίζουμε πάντα για 500 ευρώ συν τα bonus. Ήδη, Χρήστο, αν είσαι ο νικητής, έχεις 50 ευρώ από σωστή τετράδα στην πρώτη κατηγορία. Σε ποιο ιδίωμα ανήκει η λέξη μπαλαούστρο? Χρήστο, απάντησες κριτικό και Λεωνίδα κερκυραϊκό. Αχ, Λεωνίδα, και να είναι κριτικό. Αχ, πάμε να δούμε ποια είναι η σωστή απάντηση. Κερκυραϊκό, ναι, σωθήκαμε. Πιο σημαντικό από τον πόντο είναι ότι δεν ήταν κριτικό και δεν το έπεσε, εντάξει. Ξέρουμε τι είναι το μπαλαούστρο? Δεν γνωρίζω. Είναι, από ό,τι διαβάζω εδώ, η κουπαστή της σκάλας.
Έτσι, ανεβαίνεις τη σκάλα, πας να πέσεις, λες βάστα, βάστα το μπαλαούστρο. Αλλά μέχρι να πεις τέτοια λέξη έχει πέσει ο άλλος. Δεύτερη ερώτηση. Τι σημαίνει η λέξη ιρκτή, Χρήστο απάντησε φυλακή και Λεωνίδα ηρωνία. Παρακαλώ την επαλήθευση. Φυλακή, σωστή απάντηση. Άρα ο φυλακόβιος είναι ο ιρκ. Εγκάθρικτος. Όπως και κάθερξη είναι όταν... Πάρα πολύ ωραία. Πήγα να πω βλακία εγώ, αλλά πρόλαβες και με διόρθωσες. Λοιπόν, τρίτη ερώτηση. Ποιο πτηνό λεγόταν κάποτε σκολόπαξ. Χρήστο απάντησε μπεκάτσα και Λεωνίδα τσάλα πετινός. Για να δούμε τι θα πει η επαλήθευση. Μπεκάτσα, σωστή απάντηση, Χρήστο, πόντος πηγαίνει σε σένα. Και τελευταία ερώτηση. Από ποιες αγγλικές λέξεις προέρχεται η συντομογραφία LOL, Laughing Out Loud, απαντήσατε. Για να δούμε αν είναι σωστό. Φυσικά σωστό. Είναι αυτό που γράφουμε συνήθως στο Messenger ή σε, άλλες, έτσι, σε άλλα chat στο ίντερνετ. Και εκείνη τη στιγμή κανείς που το γράφει δεν γελάει πραγματικά. Απλά το γράφουν, δηλαδή είναι LOL. Δεν γελάμε, αλλά το γράφουμε. Πάμε να δούμε το σκορ. Έχουμε 7 πόντους για τον Χρήστο και 4 για τον Λεωνίδα. Η επόμενη κατηγορία είναι αθλητικά. Ομάδα. Δεν ασχολούμαι ιδιαίτερα. Τυπικά Παναθηναϊκός. Τυπικά Παναθηναϊκός. Τα έχουμε πει. Τα έχουμε πει. ΠΑΟΚ. Μία είναι η ομάδα στην Ελλάδα. Αυτό έχουμε πάνω πει. Απ' όλα. Πάνω, ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα. Έχεις κάνει τατουάζ. Όχι. Όχι. Δεν είσαι ακόμα τόσο έτσι. Όχι και τόσο πολύ. Εντάξει. Όχι τόσο. Iron Maiden τατουάζ. Όχι. Κανένα τατουάζ. Δεν είμαι φαν. Δεν είμαι. Λοιπόν, αθλητικά πάμε να δούμε την πρώτη ερώτηση. Το σκιτ είναι αγώνισμα της... Δεύτερη ερώτηση. Στον δρόμο για το Wembley το 1971, ποια ομάδα απέκλεισε ο Παναθηναϊκός χωρίς να την κερδίσει σε κανένα από τα δύο παιχνίδια. Τρίτη ερώτηση. Ποιος αθλητής του Στίβου είχε το παρατσούκλι «Ο άνθρωπος ατομομηχανή»? Τελευταία ερώτηση. Πόσα χρόνια ήταν προπονητής στη Manchester United ο Sir Alex Ferguson? Τέλος κατηγορίας, πάμε να κάνουμε επαλήθευση. Αθλητικά η κατηγορία και η πρώτη ερώτηση ήταν το σκιτ είναι αγώνισμα της σκοποβολής, απαντήσατε και οι δύο. Για να δούμε αν είναι σωστό. Σκοποβολή, σωστό, πόντος και στους δύο. Ξέρουμε τι αγώνισμα ήταν, δεν το έχω ξανακούσει. Όχι, δεν ασχολούμαι με το άθλημα. Όχι. Ακουστά μόνο το έχω και εγώ. Όπως διαβάζω εδώ, είναι αυτό που τραβάμε, φεύγει κάτι στον αέρα και παπ! Κλασικό έτσι άθλημα της σκοποβολής που το βλέπουμε πάρα πολύ και σε ταινίες, ειδικά όταν θέλει κάποιος να προκαλέσει ντροπή σε κάποιον που και καλά δεν ξέρει και τον πηγαίνει εκεί πέρα και πρέπει να εντυπωσιάσει τον πατέρα της νύφης και ποτέ δεν τα καταφέρνει. Εσκίτ παίζουν λοιπόν, το βρήκαμε. Δεύτερη ερώτηση. Στο δρόμο για το Wembley το 1971, ποια ομάδα απέκλεισε ο Παναθηναϊκός χωρίς να την κερδίσει σε κανένα από τα δύο παιχνίδια? Everton απαντήσατε. Για να δούμε τι θα πει η επαλήθευση. Everton, σωστό. 1-1 εκτός, 0-0 εντός. Τρίτη ερώτηση. Ποιος αθλητής του Στίβου είχε το παρατσούκλι ο άνθρωπος ατμομηχανή? Χρήστο απάντησες Εμίλ Ζάτοπεκ και Λεωνίδα Σπύρος Λούις. Για να δούμε. Εμίλ Ζάτοπεκ, Τσέχος Σλοβάκος, ο άνθρωπος ατμομηχανή. Και πάμε στην τελευταία ερώτηση. Πόσα χρόνια ήταν προπονητής στην Manchester United ο Sir Alex Ferguson? Χρήστο απάντησες 24 και Λεωνίδα απάντησες 17. Κάποιος που είναι, σε είδαν να διστάζεις λίγο, το σκεφτόσουνα. Ή το 24 ή το 27 είναι. Συγγνώμη. Ή το 24 ή το 27. Ή 24 ή 27, Λεωνίδα, εσύ είσαι σίγουρος ή το έχεις πάει πιο πολύ στο... Όχι, δεν το γνωρίζουμε. Το Sir, ο οποίος είναι και τίτλος που δίνουν στην Αγγλία και τον χρήζουν κάποιος Sir, νομίζω το αντίστοιχο στην Ελλάδα είναι το Kir, ο Kir Κώστας. Έχει αυτό το σεβασμό, ρε παιδί μου. Ο κύριε Άλεξ. Ο κύριε Άλεξ, ο Φέργκινσον, τον πέτυχα στο καφενείο. 24 ή 17, αυτό είναι το ερώτημα, για να δούμε.
και 27. Είχες δίκιο, ήσουν ανάμεσα στο 24 και το 27. Είναι τελικά 27. Και από όσο έχω δει από την ώρα που έφυγε ο Σερ Άλεξ Φέργκσον, δεν πάει και πάρα πολύ καλά η Manchester United. Πάμε όμως να δούμε το σκορ στον πίνακα. Έχουμε 10 πόντους για τον Χρήστο, 6 πόντους για τον Λεωνίδα. Παραλίγο σωστή τετράδα. Νομίζω, άμα κάνεις 5 σερινίκες, να σε πούμε και σε ένα Σερ Χρήστο. Να χρήζουμε και εμείς το κουίζ εδώ πέρα. Είμαι ταπεινός. Είσαι ταπεινός. Χρειάζεται. Φαγητό, η τελευταία κατηγορία, μία από τις αγαπημένες μου κατηγορίες. Πάμε να παίξουμε την πρώτη ερώτηση. Αν ζητήσεις να φας στην Ισπανία αχομπλάνκο, θα σου φέρουν μια κρύα σούπα με... Δεύτερη ερώτηση. Από τον κορμό ποιου δέντρου προέρχεται η σαλικίνη που περιέχει η ασπιρίνη? Τρίτη ερώτηση. Από πού προέρχεται η μουστάρδα? Τέταρτη ερώτηση. Ποια από τις παρακάτω δεν είναι ελληνική ποικιλία κρασιού? Τέλος κατηγορίας, πάμε να δούμε πώς θα έχουμε πάει στην τελευταία μας κατηγορία που είναι φαγητό. Φυσικά, πριν πάμε, σας δω το κομμάτι που θα δούμε πώς θα έχετε πάει, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα γυρίσουμε, έχουμε πάρα πολλά να μάθουμε. Ποια ποικιλία δεν είναι ελληνική, από πού έρχεται η μουστάρδα, τι είναι αυτό το άχο μπλάνκο. Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο εδώ στο Quizdom The Show. Είμαστε εδώ στο Quizdom The Show, έχουμε φτάσει στην τελευταία κατηγορία του πρώτου παιχνιδιού. Η κατηγορία είναι φαγητό και πάμε να κάνουμε την επαλήθευση. Πήγαμε προς Ισπανία, αν ζητήσεις να φας την Ισπανία αχο μπλάνκο, θα σου φέρουν μια κρύα σούπα με σκόρδο. Απαντήσατε και οι δύο, ωραία σούπα πρέπει να είναι αυτή, έτσι. Την τρως και μετά φεύγει ο καθένας μόνος του, δεν μιλάει ποτέ κανείς σε κανέναν για δύο μέρες. Για να δούμε, σκόρδο. Σωστή απάντηση, σκόρδο. Μόνο έχω φάει μία φορά ισπανικό αυτό το τάπας. Έχει δοκιμάσει κανείς. Τάπας. Νομίζω ότι είναι ισπανική λέξη, τα ελληνικά μεταφράζεται. Συγγνώμη, ξέχασα να μαγειρέψω. Έτσι. Δηλαδή είναι κάτι. Λίγο μεζές. Μεζές, μπράβο. Δεν είναι κουζίνα αυτό το πράγμα. Ορεκτικούλη. Ορεκτικούλη. Μετά έρχεται το κυρίως που είναι μια σούπα με σκόρδο να σε τελειώσει. Γεια σας. Δεύτερη ερώτηση. Από τον κορμό ποιου δέντρου προέρχεται η σαλικίνη που περιέχει η ασπιρίνη? Χρήστο, απάντησε κερασιά και Λεωνίδα βελανιδιά. Για να δούμε. Η πιάς είναι η σωστή απάντηση. Οπότε, άμα είσαστε ποτέ στη φύση, έχετε πονοκέφαλο, έχετε ξεχάσει τις ασπιρίνες, βρείτε μια ιτιά και αρχίστε να μασάτε ιτιά. Μπορεί να γίνει δουλειά, δεν ξέρω. Τρίτη ερώτηση. Από πού προέρχεται η μουστάρδα? Χρήστο, απάντησε από φυτό και Λεωνίδα από δέντρο. Σπόρι δεν είναι η μουστάρδα. Καλά, το θυμάμαι έτσι. Συναπώς. Για να δούμε ποιο είναι σωστό. Από φυτό, Χρήστο, πόντος πηγαίνει σε σένα. Και πάμε στην τελευταία ερώτηση. Ποια από τις παρακάτω δεν είναι ελληνική ποικιλία κρασιού? Κι αν τι απαντήσατε. Για να δούμε τι θα πει και η επαλήθευση. Σωστή απάντηση, το κι αν τι δεν είναι ελληνική ποικιλία κρασιού. Ξακουστό κρασί, το οποίο το πίνει και ο Χάνιμπαλ, άμα θυμόμαστε, Σιωπή των Αμνών, το συνδύαζε με ένα πολύ ωραίο σικοτάκι. Και φάβα μπίνς. Και φάβα μπίνς. Άντε, του φέρανε και καμία ισπανική αχομπλάνκο, έτσι, για φινάλε. Έτσι. Πάμε να δούμε το τελικό μας σκορ. 13 πόντι για τον Χρήστο, με μία σωστή τετράδα στην κατηγορία πολιτική, 8 πόντι για τον Λεωνίδα. Έχουμε σίγουρα 50 ευρώ εξασφαλίσει, Χρήστο, να δούμε αν είσαι και πιο γρήγορο συνολικά. Παρακαλώ τα χρονόμετρα. Πάμε. Είσαι και ο πιο γρήγορος, άλλα 100 ευρώ είναι δικά σου. Συνεχίζει την πορεία σου. Λεωνίδα, χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να τα πούμε στην Κρήτη σε καμιά κρυφή παραλία. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, Χρήστο, πάμε γρήγορα να ρίξουμε μια ματιά στα κουμπιά, γιατί μετά έχω πολύ μεγάλη επιθυμία να μιλήσω με τον Quizmaster. Πρέπει να αρχίσει να κάνει τα ζεστάματά του, να σε περιμένει από στιγμή σε στιγμή. Ξέρω ότι είσαι ταπεινός, αλλά εγώ θέλω να τον προετοιμάσω. Πάμε να δούμε λίγο Quizdom The Show που γκί. 9.000 ευρώ σύν αυτή τη νίκη. Πάρα πολύ κοντά στα 10.000 ευρώ. 9.500 ευρώ. Πάμε να εμφανίσουμε και το μπουγκί του Χρήστου.
είχε μέσα 550 ευρώ και βάζουμε και τον bonus 150 ευρώ, πιο γρήγορος και σωστή τετράδα, 700 ευρώ. Πάρα πολύ ωραία πηγαίνουμε. Να πούμε ένα καλησπέρα στο Quizmaster, για να δούμε αν μας ακούει. Quizmaster, τέλεια, είσαι ακόμα εκεί. Πάρα πολύ καλό αυτό. Πώς τον βλέπεις εδώ τον Χρήστο? Πολύ δυνατό. Πολύ δυνατός, ναι. Για να σου μιλάω, αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ δυνατός. Έχεις φάει αχομπλάνκο? Μία φορά. Μία φορά πώς ήταν? Από τότε με βάλε σε αυτό το κλουβί. Αυτό ήταν που ήταν το καθοριστικό. Μπήκε σε αυτό το κλουβί λόγω της σούπας, έτσι? Ναι, ναι. Το βλέπω τον Χρήστο πολύ δυνατό. Κατηγορίες πολιτική, κατηγορία ιστορία, αθλητικά. Γενικώς είναι αρκετά δυνατός, παίξει σε πολλές κατηγορίες. Το περιμένω, ελπίζω να έχουμε ένα καλό παιχνίδι. Σίγουρα, αυτό θα είναι το μόνο σίγουρο. Έχεις ήδη μία ήττα σε αυτή τη σεζόν. Ελπίζω, οπότε φαντάζομαι ότι διψάς για μία νίκη. Εμείς από την άλλη θέλουμε ο Χρήστος να πάρει τα 500 ευρώ, οπότε είμαστε λίγο διχασμένοι. Εγώ δεν είμαι. Τέλεια. Ελπίζω να τα πούμε σύντομα με τον Χρήστο και σένα. Μέχρι τότε να σου φέρουμε μία αχομπλάνκο, θα δούμε τι θα γίνει, εντάξει? Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Έτοιμος για τον επόμενο αντίπαλο? Ε? Φύγαμε. Έχεις σκεφτεί? Έχεις και 10 δευτερόλεπτα. Έχουμε άπλετο χρόνο. Έρχομαι δίπλα σου. Πάμε. Πάμε. Λοιπόν, όπως είπα και πριν, 2 άτομα από εκεί, 4 άτομα από εδώ και 10 δευτερόλεπτα ξεκινάνε τώρα. Ούτε που τους κοίταξε αυτούς, ρε εσύ. Όχι, είπαμε, πάμε στους παλιούς. Έχει πάει κατευθείαν από εκεί, ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Πάμε έναν. Είναι ένα. Θέμα αρχής. Άρα θέλουμε ή 7 ή 8, οπότε. Το 8. Τέλεια. Το 8, άνθρωπος με γυαλιά, συνάδελφος. Να έρθει με ένα χειροκρότημα. Δώστε την αγάπη σας, να έρθει εδώ στην παρέα μας. Καλώς ήρθες, το όνομά σου. Ηλία, από εδώ είναι ο Χρήστος. Ηλία, με τι ασχολείσαι? Είμαι εκπαιδευτικός. Εκπαιδευτικός. Στην πρωτοβάθμια, στα μικρά. Στα μικρά, δημοτικό. Τους παίρνεις από ποια μέχρι πού, δηλαδή? Πρώτη μέχρι έκτη. Από 6 μέχρι 12. Τέλεια. Είσαι αυστηρός καθηγητής, από τους καλούς καθηγητές. Ρωτήστε τα παιδιά. Θα ρωτήσω. Πού να τα βρω εσύ τώρα? Φαίνεται λίγο περίεργο αυτό που είσαι. Καλώς. Φαίνεται πολύ καλή φάση για καθηγητή. Άμα κάνουν φασαρία μέσα, ποια είναι η μέθοδος σου, η μία μέθοδος που θέλεις? Σταματάω να μιλάω. Ναι, ωραίο. Τους κοιτάω και έχω σταματήσει όλοι. Αυτό είναι πολύ καλό. Γιατί δεν λες τίποτα. Ακριβώς. Και ταυτόχρονα λες τα πάντα. Μπορείς να μας το δείξεις? Δηλαδή τώρα μιλάμε εμείς, κάνεις εσύ. Τι κάνει φασαρία, ας πούμε. Α, έχει και λίγο απογοήτευση. Ότι λίγο αυτή τη στιγμή με απογοητεύσατε. Είναι ωραίο. Πάει είναι και ωραίο. Στο πιλότη μου. Πάρα πολύ καλό. Μπράβο. Θα το κάνω κι εγώ στην κόρη μου, άμα κάνω φασαρία. Λοιπόν, η Ηλία και Χρήστο θα εμφανιστούν όπως πάντα εννέα κατηγορίες και θα διαλέξετε δύο καθένας. Θέλετε να τις δούμε? Ναι. Πάμε. 9 κατηγορίες για το δεύτερο μας παιχνίδι για σήμερα. 20ος αιώνας, φαγητό, celebrities, ιστορία, θρησκεία, αθλητικά, σινεμά, επιστήμη, σώμα και υγεία. Χρήστο, με τι ξεκινάμε? Ιστορία. Ιστορία, φυσικά. Ηλία. Επιστήμη. Επιστήμη. Χρήστο, η δεύτερη σου κατηγορία. Αθλητικά. Αθλητικά. Και μία ακόμα κατηγορία από σένα, Ηλία. Θα πάρω σινεμά. Σινεμά, τέλεια. Οι τέσσερις κατηγορίες, λοιπόν, είναι... Ιστορία, επιστήμη, αθλητικά και σινεμά. Έχουμε δύο κατηγορίες. Ιστορία, επιστήμη που είναι πολύ καλές για σένα. Φυσικά είσαι καθηγητής, οπότε λογικά έχεις μια κλίση προς ιστορία, επιστήμη. Και μετά παίζουμε αθλητικά, σινεμά, έτσι για να σπάσουμε λίγο τη μονοτονία της ιστορίας και της επιστήμης. Πάντα 10 δευτερόλεπτα. Πάντα θα γίνεται επαλήθευση στο τέλος. Και πάντα θα πω καλή επιτυχία και στους δύο και θα δώσω στο κοινό ένα πολύ θερμό χειροκρότημα. Πάμε να παίξουμε ιστορία. Πρώτη ερώτηση. Ποιους αιώνες έζησε ο Γαλιλαίος? Δεύτερη ερώτηση. Ο Ρέστης ήταν αδερφός της Ηλέκτρας και της... Τρίτη ερώτηση. Πόσα χρόνια πολιορκούσαν οι Τούρκοι το Χάνδακα πριν πέσει το 1669? Τελευταία ερώτηση. Ποιος αυτοκράτορας κατήργησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες? Τέλος κατηγορίας, δύο κοινές, δύο διαφορετικές απαντήσεις. Θα έχει λίγο ενδιαφέρον αυτή η κατηγορία. Πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση της επαλήθευσης. Ιστορία η κατηγορία.
Και η πρώτη ερώτηση ήταν ποιους αιώνες έζησε ο Γαλιλαίος, 16ο, 17ο αιώνα, Γαλιλαίος Γαλιλαίη, Κύπριος, ξεκάθαρα, έτσι, για να δούμε αν 16ος, 17ος είναι η σωστή απάντηση. Σωστή απάντηση. 1564 γεννήθηκε και 1642 πέθανε. Πάμε στη δεύτερη ερώτηση. Ο Ρέστης ήταν αδερφός της Ηλέκτρας και της. Χρήστο απάντησε της Ιφηγένειας και Ηλία απάντησε της Ισμήνης. Για να δούμε ποιο είναι το σωστό. Σωστό η Ιφηγένεια. Χρήστο, πόντος πηγαίνει σε σένα. Υπήρχε και η Χρυσόθεμης. Ήταν η τρίτη αδερφή. Πάμε στην τρίτη ερώτηση. Πόσα χρόνια πολιορκούσαν οι Τούρκοι το Χάντακα πριν πέσει το 1669. Χρήστο απάντησε 33 χρόνια και η Λία απάντησε 12. Υπάρχει κάποιος που έχει κάποια ιδέα να το πιστεύει, ας πούμε, την απάντησή του? Όχι, δεν είμαι σίγουρος. Όχι, όχι. Μάλλον λάθος. Δεν είμαι σίγουρος. Άμα ξανάλεγες, ποιο θα έλεγες? 21. Πρέπει να είναι αρκετά. Μάλλον 12. 12, ε. Για να δούμε. Μπορούμε να αλλάξουμε, άμα θέλετε. Σωστή απάντηση. 21 χρόνια. 21 χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Ρεκόρ στα παγκόσμια χρονικά αυτή η πολιορκία. Πάμε στην τελευταία ερώτηση. Ποιος αυτοκράτορας κατήργησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες? Θεοδόσιος ο πρώτος, απαντήσατε και οι δύο. Επαλήθευση. Σωστά, Θεοδόσιος ο πρώτος. Λογικά είχε τζογάρι λάθος άλογο, είχε παίξει στοίχημα λάθος. Τσαντίστηκε, λέει πάμε, τέλος, δεν πληρώνω. Έφυγαν οι Ολυμπιακοί, τελείωσαν. Αυτά. Πάμε να δούμε το σκορ τώρα. Έχουμε 3 πόντους για τον Χρήστο, 2 για τον Ηλία, στον 1 πόντο η διαφορά. Δεύτερη κατηγορία είναι επιστήμη και πάμε να δούμε την πρώτη ερώτηση. Τι είναι η καυκαλήθρα? Δεύτερη ερώτηση. Ποια είναι η συνηθέστερη ομάδα αίματος στους ανθρώπους? Τρίτη ερώτηση. Πώς τυκλοφορείται το σύγγραμμα του 1859 του Καρόλου Δαρβίνου, στο οποίο διατύπωσε τη θεωρία της εξέλιξης? Τελευταία ερώτηση. Ποιος από τους παρακάτω φυσικούς δεν έχει τιμηθεί ποτέ με το βραβείο Νόμπελ? Τέλος κατηγορίας, πάμε να κάνουμε επαλήθευση. Πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Νομίζω το έχουμε πάει καλά. Ναι. Εδώ, νομίζω νιώθεις και εσύ με σιγουριά. Ναι, ναι. Για να δούμε. Επιστήμη κατηγορία. Και η πρώτη ερώτηση ήταν. Τι είναι η καυκαλήθρα? Αγριόχορτο απαντήσατε και οι δύο. Δαχτυλήθρα, κυπριακό φαγητό. Κυπριακό φαγητό θα μπορούσε να είναι τώρα μεταξύ μας καυκαλήθρα. Ε? Να το μαγείρευε ο Γαλιλαίος Γαλιλαίη. Και αγριολούλουδο. Έχετε πει και οι δύο αγριόχορτο. Παρακαλώ την επαλήθευση. Ναι, σωστό, αγριόχορτο είναι και χρησιμοποιείται πολύ στις χορτόπιτες η καυκαλήθρα. Επιστήμη είναι μια χορτόπιτα, να τη φτιάξεις, δεν είναι απλό πράγμα. Σαφώς. Δεύτερη ερώτηση. Ποια είναι η συνηθέστερη ομάδα αίματος στους ανθρώπους? Χρήστο απάντησες α και Ηλία όμικρον θετικό. Για να δούμε. Είναι το όμικρον θετικό, οπότε πηγαίνει σε σένα Ηλία. Πάμε στην τρίτη ερώτηση. Πώς τυκλοφορείται το σύγγραμμα του 1859 του Κάρολου Δαρβίνου, στο οποίο διατύπωσε τη θεωρία της εξέλιξης? Εξέλιξη των ειδών, απαντήσατε. Για να δούμε αν είναι σωστό. Τόσο κοντά. Η καταγωγή των ειδών, νομίζω είναι the origin of species, το οποίο το έγραψε μετά από ένα ταξίδι που είχε πάει στα Γκαλάπαγκος, στα νησιά. Κάποιοι πάνε εκεί να γολυμπήσουν, να χαλαρώσουν. Αυτός πήγε και έγραψε ένα από τα πιο σημαντικά βιβλία. Πάμε στην τελευταία ερώτηση. Ποιος από τους παρακάτω φυσικούς δεν έχει τιμηθεί ποτέ με το βραβείο Νόμπελ? Στίβεν Χόκιν. Δεν το ήξερα και ξαφνιάστηκα. Το έχετε βάλει και οι δύο, οπότε το θεωρώ σαν σωστό. Για να δούμε όμως και τυπικά αν είναι σωστό. Σωστή απάντηση. Βγήκε, αν δεν κάνω λάθος, και πέρσι η ταινία Θεωρία των Πάντων. Δεν θυμάμαι το όνομα του ηθοποιού, αλλά καταπληκτική ερμηνεία πραγματικά. Κέρδισε και το Όσκαρ. Πάμε να δούμε το σκορ μετά από αυτήν την κατηγορία.
Ισοπαλία 5-5. Ο ένας πόντος που σας χώριζε κατάφερες και τον βρήκες σε μία ερώτηση στην κατηγορία επιστήμη και μετά περνάμε στα αθλητικά. Πώς θα πάμε? Καλά. Βλέπω ένα άλογο πάνω, άρα κάτι πρέπει να έχει σχέση με τα αθλητικά. Καλά. Είσαι ΠΑΟΚ? Όχι. Πες ότι είσαι ΠΑΟΚ, ρε παιδί Μαχαρίλου. Μόνο η εκλεκτή. Μόνο η εκλεκτή είναι. Τι ομάδα είσαι? Παναθηναϊκός. Τέλεια. Ο floor manager χειροκροτάει. Πάμε, αθλητικά και πρώτη ερώτηση. Ποιος είναι ο ανώτατος τίτλος που μπορεί να φέρει ένας σκακιστής που λαμβάνει μέρος σε διεθνή τουρνουά? Δεύτερη ερώτηση. Οι θερινοί Ολυμπιακοί αγώνες στο Άμστερνταμ έγιναν το... Τρίτη ερώτηση. Ποιος είναι ο μοναδικός τερματοφύλακας που έχει κατακτήσει τη χρυσή μπάλα? Τελευταία ερώτηση. Σε ποια χώρα φτιάχνεται το 40% των ποδοσφαιρικών μπαλών του πλανήτη? Τέλος κατηγορίας, πάμε να κάνουμε επαλήθευση. Η τελευταία ερώτηση πραγματικά με ξάφνιασε. Δεν θα μου πεις πάρα πολλά πράγματα, θα το συζητήσουμε την ώρα. Λοιπόν, αθλητικά, ποιος είναι ο ανώτατος τίτλος που μπορεί να φέρει ένας σκακιστής που λαμβάνει μέρος στη διεθνή τουρνουά? Grand Master απαντήσατε. Grand Thinker επίσης θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Για να δούμε όμως ποιο είναι το σωστό. Σωστό, Grand Master. Είναι πάρα πολύ ωραίο και αυτό που κάνουμε το ρολόι. Είναι τάκ. Πιο πολύ χτυπάνε το ρολόι παρά παίζουν. Αυτό, πιο πολύ χτυπάνε το ρολόι. Είναι ο τρόπος που το χτυπάνε το ρολόι, η Grand Master. Δεύτερη ερώτηση. Οι θερινοί Ολυμπιακοί αγώνες στο Άμστερνταμ έγιναν το 1928. Θερινοί Ολυμπιακοί αγώνες, φυσικά, μα έγιναν στο Άμστερνταμ. Χειμώνα θα ήταν ό,τι εποχή και να τους κάνανε. Δεν νομίζω ότι έχουν πάνω από 3 μέρες καλοκαίρι. 1928 απαντήσατε. Για να δούμε αν είναι σωστό. Σωστή απάντηση, πόντος και στους δύο. Τρίτη ερώτηση. Εδώ έχουμε μια διαφορετική απάντηση. Ποιος είναι ο μοναδικός τερματοφύλακας που έχει κατακτήσει τη χρυσή μπάλα? Χρήστο απάντησε Λεβ Γιασίν και Ηλία Μάνουελ Νόιερ. Για να δούμε ποιο είναι το σωστό. Λεβ Γιασίν, ο πόντος πηγαίνει σε σένα. Όπως διαβάζω εδώ, ήταν Ρώσος. Καλύτερος τερματοφύλακας όλων των εποχών. Και πάμε στην τέταρτη ερώτηση. Σε ποια χώρα φτιάχνεται το 40% των ποδοσφαιρικών μπαλών του πλανήτη? Πακιστάν, απαντήσατε και οι δύο. Πακιστάν, το οποίο νομίζω απουσιάζει σχεδόν πάντα από τις μεγάλες οργανώσεις. Ίσως άμα φτιάχνανε τις μπάλες διαφορετικά και ξέρανε μόνο εκείνη έτσι, την μπάλα, να στείνανε τα μάτς καλύτερα. Ε? Καλύτερα. Σατανικό σχέδιο. Καλύτερα. Είτε το στείνεις, είτε το στείνεις. Είτε το στείνεις, είτε το στείνεις. Πακιστάν, για να δούμε. Σωστή απάντηση, το 40%. Το σκορ, παρακαλώ. Έχουμε 9 πόντους για τον Χρήστο και σωστή τετράδα στην κατηγορία αθλητικά και 8 πόντους για τον Ηλία. Για άλλη μια φορά πέρασε μπροστά για ένα πόντο. Βέβαια, η κατηγορία σινεμά είναι δική σου κατηγορία, οπότε τα πάντα μπορούν να ανατραπούν. Αγαπημένη ταινία, είδος ταινίας? Πολλά είδη, πολλές ταινίες καλές. Άρωμα γυναίκας. Καταπληκτική ερμηνεία Αλ Πατσίνο, αυτό το ταγκό νομίζω δύσκολο να το ξεχνάει κανείς. Καταπληκτικό. Το μοναδικό Όσκαρ του Αλ Πατσίνο, παρεπτόντως. Ναι, ναι. Ο κύκλος χαμένων ποιητών. Καταπληκτική ταινία. Ρόμι Βίλιαμς. Ναι. Όποτε θέλετε μπορείτε να σηκωθείτε να πείτε Captain My Captain, έτσι. Μη σας σταματάω. Σταδιακά θα γίνω. Λοιπόν, σινεμά η τελευταία μας κατηγορία. 4 ερωτήσεις. Πάμε να δούμε την πρώτη. Για ποια από τις παρακάτω ταινίες βραβεύτηκε ο Θόδωρος Αγγελόπουλος με το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Κανών? Δεύτερη ερώτηση. Ποιος είναι ο πρωταγωνιστής στην ταινία «Η ημέρα της Μαρμότας»? Τρίτη ερώτηση. Ποιος είναι ο σκηνοθέτης της ταινίας «Μια μέλισσα τον Αύγουστο»? Τελευταία ερώτηση. Για ποια ταινία έχει πάρει Όσκαρ η Γαλλίδα ηθοποιός Ζιλιέτ Μπινός? Τέλος κατηγορίας. Έχετε 2 κοινές, 2 διαφορετικοποιημένες απαντήσεις, οπότε όπως είπα και πριν, πολλά μπορούν να ανατραπούν εδώ. Θα τα δούμε όλα αυτά μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν φεύγει κανείς. Τρελό σας πέντε εδώ, στο στούντιο του Quizdom The Show.
Quiz on the show, το δεύτερο παιχνίδι μας για σήμερα. Εδώ είμαστε, έχουμε ένα πολύ ωραίο ντέρμπι. Ένα από τον μπροστά είναι ο Χρήστος από τον Ηλία, αλλά τελευταία κατηγορία έχει δύο διαφοροποιημένες απαντήσεις, που σημαίνει ότι τα πάντα μπορούν να αλλάξουν. Για να ξεκινήσουμε την επαλήθευση και να το δούμε στην πορεία. Η κατηγορία που παίζαμε είναι σινεμά. Και η πρώτη ερώτηση σε αυτήν την κατηγορία ήταν για ποια από τις παρακάτω ταινίες βραβεύτηκε ο Θόδωρος Αγγελόπουλος με το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Κανών. Χρήστο, απάντησες μία αιωνιότητα και μία μέρα. Που είναι ένας τίτλος ταινίας του Αγγελόπουλου, αλλά είναι και η εσάνς που παίρνεις γενικώς από κάθε ταινία του Αγγελόπουλου, τόσο διαρκεί περίπου. Ηλία, απάντησες ο Μελισσοκόμος. Για να δούμε ποια είναι η σωστή απάντηση. Μία αιωνιότητα και μία μέρα. Περνάς μπροστά με δύο πόντους αυτή τη στιγμή. Δεύτερη ερώτηση. Ποιος είναι ο πρωταγωνιστής στην ταινία «Η μέρα της Μαρμότας», Bill Murray, καταπληκτική ταινία και πάρα πολύ μεγάλο βάσανο αυτό που περνούσε να ξυπνάς κάθε μέρα και να ζεις την ίδια μέρα. Για να δούμε την επαλήθευση. Σωστή απάντηση, πόντος και στους δύο. Τρίτη ερώτηση. Ποιος είναι ο σκηνοθέτης της ταινίας «Μια μέλισσα τον Αύγουστο», ελληνική ταινία, ψάχνουμε Έλληνα, σκηνοθέτη Χρήστο, απάντησες Νίκος Παναγιωτόπουλος και Ηλία Θοδωρής Αθερίδης. Βιάστηκα. Βιάστηκες εδώ, ήταν θεατρικό έργο που είχε γράψει ο Θοδωρής Αθερίδης και μετά έγινε ταινία στον κινηματογράφο, έπαιζε και ο Αντώνης Λουδάρος, ουσιαστικά ίδιος ρόλος ήταν ο Θοδωρής Αθερίδης και ο Αντώνης Λουδάρος. Ο ένας ήταν πριν τον τζιμπήσει μέλισσα και ο άλλος πιο παχής αφού τον τζιμπήσει μέλισσα. Πριν φυσικά ο Αντώνης Λουδάρος χάσει τα κιλά, γιατί τώρα είναι πάνω κάτω στα ίδια κιλά με τον Θοδωρή Αθερίδη. Νίκος Παναγιωτόπουλος, Θοδωρής Αθερίδης. Θοδωρής Αθερίδης είναι σωστή απάντηση. Αποκεκτημένη ταχύτητα το χάσαμε. Πάμε στην τελευταία ερώτηση. Για ποια ταινία έχει πάρει Όσκαρ η Γαλλίδα ηθοποιός Ζιλιέτ Μινός, ο Άγγλος ασθενής, απαντήσατε και οι δύο. Επαλήθευση. Ναι, σωστή απάντηση, Ζιλιέτ Μινός, Ρέιφ Φάινς. Και αυτό μας φέρνει στο τελικό σκορ, το οποίο είναι 12 πόντια για τον Χρήστο, 11 πόντια για τον Ηλία. Όπως ξεκινήσαμε, Ηλία μου, έτσι τελειώσαμε. Ένας πόντος διαφορά, δεν τα καταφέραμε να ισοφαρίσουμε, να δούμε τι θα γινόταν με τον χρόνο. Δεν πειράζει. Πολύ καλό μάτς, θα έλεγα εγώ. Είχε τις ανατροπές του, είχε αγωνία. Έχουμε μία σωστή τετράδα στα αθλητικά για σένα, Χρήστο. Πάμε όμως να δούμε και τα χρονόμετρα τι έχουν να πούν για τον πόνους των 100 ευρώ. Παρακαλώ τα χρονόμετρα. Πάμε. Ναι, είσαι και πιο γρήγορος, άλλα 100 ευρώ μπόνους τα παίρνεις. Σε αυτό το σημείο να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ηλία, που σε σκέφτεσαι. Να σε καλά, πολύ. Να σε χαρούν οι μαθητές σου. Ευχαριστώ. Φαίνεσαι πάρα πολύ καλός καθηγητής. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, άλλη μία νίκη, τα καταφέραμε, τα κατάφερες δηλαδή εσύ, 5 νίκες. Το πρώτο μας μαξιλαράκι, πολύ σημαντικό, γιατί με αυτό το μαξιλαράκι κατοχυρώνονται και τα 500 ευρώ. Και φυσικά η ευκαιρία για άλλα 500 ευρώ από τον Quizmaster. Χαρούμενος. Σε μόνο άνθρωπο το είπε, σιγά σιγά θα πάμε να δούνε και οι ερωτήσεις τι θα πούνε, αλλά τα καταφέρουμε. Χαρούμενος, αλλά ταπεινός. Τέλεια. Έτσι πρέπει. Πάμε να δούμε το πουγγί του Quiz on the Show. 9.500 ευρώ, στρογγυλοποιούμε με αυτή τη νίκη και φτάνουμε 10.000 ευρώ. Τα καταφέραμε. Είμαστε στο 1 τρίτο. 30.000 είναι το μεγάλο έπαθλο για την πρώτη κλιμάκωση φέτος, τέλη Δεκεμβρίου. Ένας μεγάλος νικητής και με 5 νίκες που έχει κάνει. Είμαστε σχεδόν, να το πούμε, σίγουροι ότι θα είσαι στη δεκάδα. Είναι ένα πολύ καλό σερί νικών. Θα πρέπει να αλλάξουν πάρα πολύ τα πράγματα από εδώ και πέρα για να μην είσαι στη δεκάδα με 5 σερί νίκες. Αλλά αυτό που θέλουμε να μάθουμε τώρα είναι το προσωπικό σου πουγγί. Πάμε να το δούμε. Είχε μέσα 700 ευρώ. Βάζουμε τα μπόνους. Τα βάλαμε βασικά όλα μαζί για να μεγαλώσει γρήγορα. 1.350 ευρώ. Καλά. Πάρα πολύ ωραίο ποσό. 150 ευρώ ήταν από τον πόνους του τελευταίου παιχνιδιού. Συν τα 500 ευρώ για τις 5 συνεχόμενες σερί νίκες. 1.350 ευρώ. Το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτή τη στιγμή με 5 σερί νίκες το μεγαλύτερο ποσό που έχει μαζέψει παίκτης στην δεύτερη σεζόν του Quiz on the Show. Έχουμε άλλο ένα σερί 5 νικών. Ο πρώτος παίκτης, ο Σιμεών, είχε κάνει 5 σερί νίκες. Αλλά νομίζω ότι όταν είχε φτάσει σε αυτό το σημείο ήταν στα 550 ευρώ. Ενώ εσύ ήσουν στα 850 ευρώ. Άρα, ίσως το καλύτερο game ως τώρα που έχουμε δει στη δεύτερη σεζόν. Φυσικά, μένει η αναμέτρηση με τον Quizmaster. Έτσι, να δούμε πώς νιώθηκε ο Quizmaster. Του μιλήσαμε στην αρχή του επεισοδίου, να δούμε και στο τέλος. Quizmaster! Καλησπέρα και πάλι. Τα κατάφερε. Καλησπέρα. 5 σερί νίκες, 1.350 ευρώ. Με το σπαθί του. Με το σπαθί του φυσικά τα κατάφερε. Πώς νιώθεις ότι θα ξαναδουλέψεις για το Quiz on the Show? Σπάει λίγο μοναξιά.
Ναι, αυτή η μοναξία θα σπάσει λίγο τώρα και θα έρθει αντιμέτωπο με ένα πάρα πολύ καλό παίκτη. Έχει και λίγο καιρό να προετοιμαστεί, γιατί δεν προλαβαίνουμε σε αυτό το επεισόδιο. Του εύχομαι καλή επιτυχία και οι δύο έχουμε χρόνο να προετοιμαστούμε. Τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Πάμε να γυρίσουμε, να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο. Την επόμενη εβδομάδα ξεκινάμε το πρώτο επεισόδιο της επόμενης εβδομάδας με την αναμέτρησή σας. Οπότε και εσύ έχεις λίγο χρόνο να προετοιμαστείς, αν και δεν βλέπω να το χρειάζεται. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες και σε ευχαριστούμε και τους παίκτες εδώ πίσω που περιμένουν υπομονετικά. Το καταπληκτικό κοινό μας εδώ στο στούντιο που μας κάνει παρέα και φυσικά όλοι σας που μας είδατε από την Ελλάδα, από την Κύπρο, από τον καναπέ σας, όπου και να ήσταν. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα με μεγάλο ντέρμπι Χρήστος εναντίον Quizmaster.